που ασχολείται με το Στίβο και από μεράκι ασχοληθήκαμε με τις διοργανώσεις. Είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία και με το φιλαθλητικό που θα αναφερθούμε στη συνέχεια και με τον Πρόεδρο, αλλά και για τον Γιώργο Θεοδωρίδη που είναι ένας πρεσβευτής για μας, γιατί υπάρχει δυστυχώς η δημοσιότητα και η προβολή, και το ξέρουμε όλοι, ανθρώπων όπως είναι ο Γιώργος Θεοδωρίδης, είναι περιορισμένοι σε σύγκριση με άλλους οι οποίοι παίρνουν μεγαλύτερη δημοσιότητα και προβολή. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ προσωπικά και σαν Ελευθέρης Πλακίδας και φυσικά και σαν διοργάνωση για την συνεισφορά του. Είναι πολύ σημαντικό που εκπροσωπεί και εκφράζει αυτό το αθλητικό κίνημα ο Γιώργος Θεοδωρίδης. Γιώργο, θέλω να μας πεις λίγο για την προσπάθεια που κάνεις στην Κοσάνη τα τελευταία χρόνια, πλέον από τη θέση του προπονητή. Πώς είναι η κατάσταση με τα παιδιά, με τα νέα παιδιά που ασχολούνται με το Στίβο και φυσικά και η συμμετοχή και η συνεισφορά και του φιλαθλητικού σε αυτή την προσπάθεια. Στην Κοζάνη επέστρεψα το 2007 μετά από 20 χρόνια καριέρας. Επειδή είναι κάτι που αγαπώ και έχω μάθει να είμαι μια ζωή μέσα στο γήπεδο και πιστεύω ότι έχω μάθει πολλά, έχω να δώσω πάρα πολλά στους νέους αθλητές. Με εντυπωσιάζει, μ' αρέσει ότι οι αθλητές μου θέλουν να δουλειάσουν. Πιστεύω ότι έχω πάρα πολλά να προσφέρω. Νιώθω ότι είμαι αντιπρόσωπος της Κοζάνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Έμαθε πολύ σκοπό στην Κοζάνη μέσα από αυτά που έχω κάνει. Τώρα, στην τιμή που μου κάνατε να είμαι πρεσβευτής των αγώνων, νιώθω ότι η πόλη της Κοζάνης μπορεί να στηρίξει μια τέτοια διοργάνωση, έχει και ανθρωπικό χαρακτήρα, απευθύνεται σε κόσμο όχι καθαρά που κάνει αθλητισμό, μπορεί κάτι να πάρει την παρέα του, να έρθει να περάσει καλά, να τον διασκεδάσει. Και το μήνυμα του αγώνα είναι μόνος μου τρέχω γρήγορα, με τη σκητάλη μπορώ να πάω πιο μακριά. Πολύ σωστά. Παρόλο που ο Γιώργος διακρίθηκε στα 100 και στα 60 μέτρα και βάλει σε υψηλό επίπεδο, και λέω ότι οι συγκαλοδρομίες βέβαια για σένα, Γιώργο, ήταν κάτι συχνό. Συμμετείχες πολλές φορές στα 4%. Έχω συμμετάσχει και σε Ολυμπιάδα και σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκούς 4%. Στην Ολυμπιάδα του Σέντρου Γιώργου πήγαμε τελικό. Αυτή η σκητάλη είναι λίγο πιο δύσκολη για μένα προσωπικά, αλλά επειδή έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, μπορεί κάποιος να τρέξει, να περπατήσει, απλά να τερματίσει την διαδρομή. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Θεοδωρίδη και μου δίνει τη σκητάλη για να πω λίγα πράγματα για το τεχνικό κομμάτι. Η ιδέα της σκηταλοδρομίας λοιπόν ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Το γεγονός ότι μιλάμε για σκηταλοδρομία στον δρόμο είναι για το γεγονός ότι είναι πιο εύκολο για οποιονδήποτε να συμμετέχει. Η διαδρομή των 2,5 χιλιόμετρων, η οποία είναι μια κυκλική γύρω από την κεντρική πλατεία εδώ στην Κοζάνη, μπορεί να την κάνει κάποιος περπατώντας. Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, από πρώτη γυμνασίου μέχρι όποια ηλικία μπορεί κάποιος να περπατήσει. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί μικροί και μεγάλοι που θα κάνουν ομάδες και οικογένειες επίσης μπορούν να συμμετέχουν, παπάς, μαμά και δύο παιδιά, παππούδες, εγγόνια. Και θα υπάρχει δυνατότητα σε αυτή τη διαδρομή των 4 με 2,5 χιλιόμετρα να συμμετέχουν όλοι. Μετά είναι η διαδρομή, το αγώνισμα των δύο δρομέων που θα κάνουν 5 χιλιόμετρα από δύο στροφές και το ατομικό δεκάρι. Η Κοζάνη, και για μένα προσωπικά που έχω τρέξει πάρα πολλούς αγώνες όλη την Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια, έβλεπα τους Κοζανίτες και τους δίλια από παλιά. Τρέχανε, διακρίνονταν πάντα και ο Σύλλογος Δρομέων Κοζάνης που θα τους ακούσουμε σε λίγο είναι πολύ δραστήριος. Υπάρχουν πάρα πολλοί μαραθωνοδρόμοι ψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι η διαδρομή, το δεκάρι, θα είναι απολαυστικό και θα δούμε και χρόνους ανταγωνιστικούς άλλων πρωταθλημάτων. Είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο μικρή μια τέτοιου τύπου διοργάνωση, αλλά η εμβέλεια επικοινωνιακή, η οποία στηρίζεται και πάρα πολύ σημαντική, είναι και βοήθεια για τον media, της τοπικής κοινωνίας, εδώ το νομικό media, το οποίο θα μεταφέρουν και το μήνυμα εδώ, αλλά και τα media γενικώς όλη την Ελλάδα, και η Κοζάνη με αυτόν τον τρόπο, αν μέσω αθλητικού τουρισμού θα έρθει κόσμος και από την